Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ο δρόμος στο βιοτεχνικό πάρκο της Νεοχορούδας. Αυτοψία του Άτλας. Σε 2 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες θρηματισμού στο ΣΕΙΤΣΟΥ, στην τοποθεσία κράνος στο συνεργείο του Άτλας. Στέγη αποκτούν τα αδέσποτα στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργείται καταφύγιο ζώων στο Λάκωμα από τον Σιπαζάφ. Βομβαρδισμένο τοπίο, γεμάτο λακκούβες κυριολεκτικά, μοιάζει να είναι πολυσύχναστος δρόμος στο βιομηχανικό πάρκο Νεοχορούδας, στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Οι οδηγοί καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και τυχεροί, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μάλλον θα καταλήξουν στο συνεργείο με σκασμένα λάστιχα ή κατεστραμμένα αμορτισέρ, όπως φαίνεται. Οι οδηγοί χρειάζεται με αρκετή προσοχή να κινηθούν στον κατεστραμμένο δρόμο. Οι λακκούβες είναι πολλές και αρκετά επικίνδυνες για την οδική ασφαλειά τους. Έχει πολλά εργοστάσια εδώ πέρα που εξυπηρετεί η περιοχή και γίνεται αυτό το χάλι. Ο δρόμος είναι εμπόλεμη ζώνη. Ούτε πόλεμος να έχει γίνει. Καθημερινά η κυκλοφορία των οχημάτων είναι αυξημένη στο βιοτεχνικό πάρκο της Νεοχορούδας στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Βλέπετε εδώ πώς περνάνε τα αυτοκίνητα, τι κάνουμε, τζικ-τζακ. Αυτή τη στιγμή η τυχαία περνάει και ένα όχημα του Δήμου. Και ένα όχημα του Δήμου. Όχι, δεν του Δήμου είναι. Ναι. Ωραίοι δρόμοι, ναι, αυτό λέμε. Πώς καταφέρατε τελικά να αποφύγετε τις λακκούβες? Κανονικά έπρεπε αυτός ο δρόμος εδώ να τον είχαν φτιάξει. Συνέχεια περνάνε νταλίκες, φορτηγά ή καταστραφή 100 φορές. Έχουν χαλάσει όλα τα αυτοκίνητα εδώ. Κάτι διάρκεια της αυτοψίας μας διαπιστώσαμε την επικινδυνότητα του δρόμου. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Εμείς 5 χρόνια που έχουμε τις εγκαταστάσεις μας εδώ πέρα, χρόνια ολόκληρα είναι αυτή η κατάσταση, αυτό το χάλι. Δεν έχει φτιαχτεί ποτέ. Ρίχνουν λίγο χώμα, λίγη άμμο από πάνω, με την πρώτη βροχή φεύγει άμμος, ξαναεπανέρχονται οι τρύπες. Περνάμε κάθε μέρα και δεν ξέρουμε πώς θα περάσουμε. Απαράδεκτα πράγματα. Η κατάσταση που επικρατεί εδώ είναι οφθαλμοφανή, δεν χρειάζεται πολλά λόγια, δηλαδή είναι τραγική. Επενδύουμε, επιχειρήσεις, μαγαζιά, καταστήματα, δεν έρχεται πλέον ο κόσμος στα μέρη μας. Γιατί ακόμα και εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να έρθουμε περιφερειακά και όχι από εδώ. Είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί υπάρχει κόσμος που έχει επενδύσει στην περιοχή και ο Δήμος δεν κάνει τίποτα. Οι ζημιές των οχημάτων είναι σημαντικές και οι κατοχοί τους, αν δεν προσέξουν, θα χρειαστεί να καταλήξουν σε κάποιο συνεργείο αυτοκινήτων. Από πάνω μας ακριβώς είναι ο παλιός δρόμος του Κιλκής. Που σημαίνει αυτό ότι έχει αρκετή κυκλοφορία. Βέβαια. Από πάνω δεν μπορούμε να πάμε γιατί θα μπλέξουμε με το φανάρι. Θα γίνει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα δημιουργηθεί στο φανάρι. Αναγκαστικά ερχόμαστε από εδώ και επικρατεί αυτό το χάος. Κάποιος που δεν ξέρει μπορεί να σπάσει το αμορτισέρ. Εννοείται. Ειδικά εδώ, άμα βρέξει και δεν τον ξέρει το δρόμο, το έχει διαλύσει το αυτοκίνητο. Γιατί οι τρύπες δεν φαίνονται όταν έχει βροχή και έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μονίμως γίνονται μπαλώματα, ενώ αυτός ο δρόμος πρέπει να ξυθεί, να γίνει από την αρχή. Με τα μπαλώματα και τα χαλίκια που ρίχνουμε δεν διορθώνεται και μονίμως με την πρώτη βροχή ξαναδημιουργείται. Δύο ψαλίδια εμπρός, δύο ψαλίδια πίσω, ένα ζευγάρι. Σύμφωνα με το Δήμο Ωραιοκάστρου, δρομολογείται η αποκατάσταση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος στο πλαίσιο έργου ανακατασκευής των οδών στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας. Μέσα σε 2 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θρηματισμού των υπολειμμάτων κλάδευσης που έχουν συσσωρευτεί στο περιαστικό δάσος του ΣΕΙΣΟΥ. Και όλα αυτά, σύμφωνα με τον Διευθυντή Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπο Στεργιάδη. Η κάμερα του Άτλας κατέγραψε τις εργασίες που εκτελούνται στην περιοχή Κράνος. Εκεί εργάζονται τα συνεργεία της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο. Τα συνεργεία που έχουν εγκατασταθεί σε σημεία του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης διεξάγουν τον απαραίτητο θρηματισμό των υπολειμμάτων που προέκυψαν από τις εξυγιαντικές υλοτομίες λόγω του φλοιοφάγου εντόμου Τόμικους Πινιπέρδα.
βρισκόμαστε σήμερα στο ΣΕΙΞΟΥ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των εργασιών. Αυτή τη στιγμή ασχολούνται περίπου στα 30 άτομα συνεργεία που είναι διάσπαρτα μέσα στο δάσος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε όλα τα κομμένα κλαδιά, υπολείμματα δασοκομείας και οτιδήποτε άλλο υπάρχει μέσα από γκώδη, από ρήματα, να καθαριστεί το δάσος, να γίνει μια συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών και των οδών μέσα του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία και με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να μπορέσουμε άμεσα εντός των 2 μηνών που δίνει και η σύμβαση να καθαριστεί και να έχουμε αποτροπή κινδύνου πρόκληση πυρκαγιάς μέσα στο καλοκαίρι. Τις 3 πρώτες ημέρες έχουν καθαριστεί περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ έχουν θρηματιστεί ποσότητες κλαδεμάτων που αντιστοιχούν σε 2.000 χωρικά κυβικά. Οι ποσότητες των συγκεκριμένων αποβλήτων είναι σημαντικές και η παραμονή τους διάσπαρτη σε αρκετά σημεία του δάσους αποτελεί σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πρώτη εκτίμηση ήταν περίπου σε 71.000 κυβικά μέτρα όγκου υλικών κλάδευσης και απορρίμματα που υπάρχουν μέσα στη δασική έκταση. Θεωρούμε αυτά όλα θα γίνουν σε κάποια σημεία θρηματισμοί βάσει και τη μελέτη του Δασαρχείου, καθώς επίσης θα γίνουν και μεταφορά, συλλογή και διαχείριση σε ειδική μονάδα η οποία έχει αναλάβει και την εργασία, έτσι ώστε να γίνουν μια σωστή διαχείριση των υλικών κλάδων μαζί με τα σκουπίδια. Οι εργαζόμενοι με εντατικούς ρυθμούς τριματίζουν τα κλαδέματα και οι μεγάλες αυτές ποσότητες του οργανικού υλικού θα χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό για τον εμπλουτισμό του εδάφους. Γίνεται θρηματισμός με κατάλληλα θρηματιστικά μηχανήματα εντός του δάσους, όπως είπα, βάσει και τις μελέτες που έχουμε πάρει από τη δασική υπηρεσία, καθώς επίσης και η μεταφορά και η συλλογή είναι η πρέπουσα διαδικασία που πρέπει να γίνεται σε απορρίμματα που βρίσκουμε, έτσι ώστε να μην μολύνουμε το περιβάλλον. Δεν υπάρχει πλέον ταφή, απαγορεύεται ρητός να θάβονται τα απορρίμματα, οπότε πρέπει να γίνονται σε συστήματα διαχείρισης η επεξεργασία τους. Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων υλοποιείται με βάση τις αρχές κυκλικής οικονομίας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες τριματισμού των κλαδεμάτων θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 2 μηνών. Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για την πλατφόρμα My Data έχει στείλει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Οι έμποροι ζητούν η υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών στη συγκεκριμένη πλατφόρμα να μετατεθεί σε μία περίοδο χρονικά ηρεμίας της αγοράς και όταν μάλιστα θα έχουν λυθεί όλα τα λειτουργικά προβλήματα. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά τη μετάθεση της υποχρέωσης διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα My Data από την 1η Ιουλίου σε μια περίοδο ηρεμίας της αγοράς και όταν θα έχουν επιληθεί όλα τα λειτουργικά προβλήματα του συστήματος. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ευελπιστεί στην κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ζητά τις άμεσες ενέργειες του Υπουργού Οικονομικών. Πιστεύω ότι θα καταλάβει ο Υπουργός ότι δεν είναι το κατάλληλο time για να εφαρμόσουμε καινούργια μέτρα σε μια τόσο δύσκολη ψυχολογική περίοδο και μη τι άλλο και σε τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο. Πιστεύω ότι θα το πάει παρακάτω και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Ως προς την αγοραστική κίνηση, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και η αγορά με δυσκολία θα επανέλθει στην κανονική της λειτουργία. Κατανάλωση δεν υπάρχει και δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να αλλάζουν λίγο τα πράγματα, θα αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου. Τώρα βγάλαμε και τη μάσκα, ίσως να αισθανθεί λίγο καλύτερα. Και με την έλευση των τουριστών λίγο μπορεί να αυξηθούν τα πράγματα. Μακάρι να υπάρξει έλευση των τουριστών. Προς το παρόν δεν τη βλέπουμε. Αλλά θέλω να πω ότι μέρα με τη μέρα ίσως να βελτιώνονται τα πράγματα και μακάρι να βελτιωθούν, γιατί το συγκεκριμένο τέλμα δεν παλεύεται με τίποτα. Εγώ φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν ανοίξει η αγορά, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ριζοσπαστικά, μέτρα τα οποία, αν μη τι άλλο, δεν θα είναι παλαιομοδίτικα, δεν θα είναι αυτά τα οποία κάναμε στο παρελθόν. Πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ δυναμικό, το οποίο θα στηρίξει την αγορά ή θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντέξουν το αύριο. Αλλιώς, δυστυχώς, θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ από το Σεπτέμβριο και μετά και όλοι θα λένε ότι δυστυχώς είχαμε αυτό το πρόβλημα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σχετικά με τις υποχρεώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Φιλιππίδης ανέφερε ότι αν δεν εξομαλυνθεί η κατάσταση στην αγορά σύντομα, από το φθινόπωρο θα μετράμε απώλειες. Στέγη φαίνεται πως αποκτούν σύντομα τα αδέσποτα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα από 3 δήμους, Καλαμαριά, Θέρμη και Θερμαϊκό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εκδοθούν τα τεύχη δημοπράτησης για τη δημιουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων που θα γίνει στο λάκωμα του Δήμου Νέας Προποντίδας. Για την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον όμως 11 μήνες. Ένα σύγχρονο καταφύγιο αδέσποτων θα δημιουργηθεί στο λάκωμα του Δήμου Προποντίδας.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αντώνη Ζαβέρκο, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση κατασκευής του και αναμένεται εντός του Ιουνίου να εκδοθούν τα τεύχη δημοπράτησής του. Εάν πάνε όλα καλά, το αργότερο σε 14 μήνες θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπούμε μέσα στο καταφύγιο, να γλιτώσουμε και αρκετά χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή μισθώνουμε ιδιωτικές κλινικές πάνω στην άσυρο που έχουμε το. Που υπάρχει το καταφύγιο και πληρώνουμε για το κάθε ζώο 6 ευρώ τη μέρα για τη σύντησή του, την παραμονή του εκεί κτλ. Και θα μπορούμε να έχουμε το δικό μας πλέον σύγχρονο καταφύγιο, το οποίο θα μπορεί να έρθει κάποια οικογένεια, το παιδάκι του, να δει το ζώο, να υιοθετήσει κάποιο ζωάκι, θα υπάρχουν γηπεδάκια. Θα είναι, σας λέω, το πιο σύγχρονο καταφύγιο που έχει γίνει στην Ελλάδα. Σε έκταση 33 στρεμάτων θα γίνουν οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας αδέσποτων που θα περιλαμβάνει κτίσματα, χώρους κτηνιατρίων, πασιών φιλοξενίας σκύλων. Σε εγκαταστάσεις θα δημιουργηθεί και πάρκο για επισκέψεις και το καταφύγιο θα είναι ανοιχτό και για υιοθέτηση αδέσποτων. Επιπλέον θα δημιουργηθούν περίπου 100 κλίνες για αποθεραπεία και φιλοξενία ζώων. Τους προσεχείς μήνες θα πραγματοποιηθεί δημόσιος διαγωνισμός ώστε να βρεθεί ανάδοχος. Στόχος του είναι να εξυπηρετήσει όχι μόνο το σύνδεσμο, στον οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς, αλλά και όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα με τα δέσποτα είναι αρκετά σοβαρό. Τα δέσποτα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ξέρετε ότι είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Ο νομοθέτης έχει κάνει ένα συγκεκριμένο νόμο το 4039 όπου λέει στους δήμους, στους συνδέσμους κτλ. Και κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Φυσικά εμείς έχουμε προχωρήσει ένα βήμα περισσότερο γιατί τα ζώα δεν μπορούν, ας πούμε στο Δήμο Θερμαϊκού Θέρμης και Καλαμαριάς υπάρχουν γύρω στα 5.000 αδέσποτα σκυλιά. Και διπλάσιες γάτες. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς, και αυτό για να είμαστε συμβατοί και σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, είναι το εξής. Προχωρήσαμε σε καταγραφή όλων των ζώων, δηλαδή αυτά τα οποία δεν ήταν τσιπαρισμένα ή στυρωμένα, φτάσαμε σε ένα ποσοστό το 95% όπου τα έχουμε στυρώσει, δηλαδή να φανταστείτε ότι φέτος κάναμε γύρω στις 580 στυρώσεις σε σύγκριση με άλλα χρόνια που γίνουν 200, 230, 180, πράγμα το οποίο αποτρέψαμε τις νέες γέννες. Ο κ. Ζαβέρκος αναφέρθηκε στις έκτακτες συνθήκες ήτης των αδέσποτων κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που ίσχυσαν εξαιτίας του κορονοϊού. Είχαμε βγάλει τα συνεργεία τα οποία έχουμε, δύο συνεργεία που έχει ο ΣΥΠΑΖΑΘ τα βανάκια μας και σητίζαμε σε καθημερινή βάση, πράγμα το οποίο το κάνουμε και τώρα, σε καθημερινή βάση σημεία τα οποία ήταν αδέσποτες γατούλες και αδέσποτα σκυλάκια και παρέχαμε τροφή 6 άτομα τα οποία ταΐζαν σε καθημερινή βάση τα ζώα με κοσέρβες, ξηρά τροφή, ταυτόχρονα σε συνεργασία με κάποιους εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία, τα οποία βοηθούσαν και αυτό στο έργο μας. Σημαντικό έργο για το οποίο εκπονήθηκαν όλες οι απαραίτητες μελέτες και εξασφαλίστηκαν όλες οι απαραίτητες άδειες, χαρακτηρίζει το καταφύγιο που θα δημιουργηθεί ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΠΑΖΑΘ, Σταύρος Ζαπέτογλου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του έκανε έναν αγώνα για τη δημιουργία του καταφυγίου. Ραγδαία βελτίωση έχει σημειώσει η υγεία ηλικιωμένης ασθενούς με COVID-19 μέσα σε 48 ώρες χάρη σε θεραπεία με λεφοκύτταρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Πρόκειται για ειδικά τα λεφοκύτταρα τα οποία έχουν παραχθεί από τους γιατρούς που τα πήραν από αναρρώσαντες ασθενείς. Ο γιος της 70χρονης γυναίκας μίλησε στην κάμερα του Atlas και στον Γιάννη Ρουμελιώτη. Δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, μετά τις τρεις μέρες που έγινε η ιστορία όλη αυτή, μας είπαν πως η μητέρα σου θα βγει. Ο Βαγγέλης είναι ο γιος της κυρίας Πολυξένης, της 70χρονης γυναίκας, η οποία νόσησε από κορονοϊό και συμφώνησε να κάνει μια πρωτοποριακή θεραπεία με λεμφοκύτταρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Η κυρία Πολυξένη ανάρρωσε μέσα σε μια εβδομάδα και έλαβε εξιτήριο από την αιματολογική κλινική του νοσοκομείου. Ο γιος της λέει στην κάμερα του Atlas ότι ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει πως η μητέρα του ξεπέρασε με αυτόν τον τρόπο την νόσο και πλέον τα έχουν αφήσει όλα πίσω τους. Με τα προβλήματα που είχε η μητέρα μου υγείας και από ό,τι έχουμε ακούσει εδώ και 1,5 χρόνο, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή ήταν κάτι που βγήκε πολύ πιο γρήγορα με αυτό που έκανε. Και δεν ήταν κάτι, εγώ περίμενα να βγούμε και τελείωσε, αλλά έχουμε επικοινωνία με την κυρία Γιαννάκη από το αιματολογικό του Παπα-Νικολάου. Πάλι θα δώσουμε την άλλη εβδομάδα πάλι αίμα. Δώσαμε όταν βγήκε και μετά. Πάνε όλα καλά, δεν είναι θετική πλέον στον κορονοϊό.
Η 70χρονη διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί με τον ιό την 1η Ιουνίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την επόμενη ακριβώς ημέρα αφού επιδεινώθηκε η υγεία της. Η γυναίκα είχε συμπτώματα πνευμονίας, αλλά καθώς έχει υποκείμενα νοσήματα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο να εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας και να διασωληνωθεί. Με τη συνένεση της ασθενούς, της χορηγήθηκαν τα λεμφοκύτταρα, τα οποία καλυτέρευσαν την υγεία της μέσα σε 2 ημέρες. Πρόκειται για ειδικά ταφ λεμφοκύτταρα, τα οποία έχουν παραχθεί από τους ιατρούς από αναρρώσαντες ασθενείς και μπορούν να εξολοθρεύσουν τα μολυσμένα κύτταρα του οργανισμού. Είχε συμπτώματα καταρχάς με πυρετούς και με βήχα. Αναγκαστήκαμε να την πάμε να κάνει κάτι εξετάσεις. Εκεί μας είπαν πως έχει κορονοϊό. Την ανεβάσαμε στο Παναικολάου. Για 2-3, 1η Ιουνίου έγινε αυτό. 2-3 μέρες η κατάστασή της ήταν ίδια. Δεν βελτιωνόταν, ενώ είχε επιδερμένο ιστορικό με 2 μπαλονάκια, ζάχαρο. Μας είπαν γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δηλαδή ήταν ένα βήμα πριν από τη ΜΕΘ. Τότε μου πήρε τηλέφωνο μια κυρία Γιαννάκη, αιματολόγος από το Παναικολάου, με ενημέρωσε για μια καινούργια μέθοδος που γίνεται με κάτι λεμφοκύτταρα, κάτι τέτοια, δεν τα ξέρω. Και μου ζήτησε την άδεια για να το κάνουμε, δεν το κάνανε από μόνοι τους. Το συζητήσαμε δεξιά, το συζητήσαμε αριστερά. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει επίγον. Μετά από 2 μέρες, όχι τη δεύτερη μέρα, το αποφασίσαμε. Υπόγραψε η μητέρα μου, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Φυσικά και με τη μητέρα που μιλούσαμε, δεν κατάλαβε τίποτα από αυτό που της κάνανε. Αλλά σε 2-3 μέρες μετά, μόνο από το τηλέφωνο που μιλούσαμε, ήταν πιο ζωηρή, πιο καλά. Τη συγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή μελετάει η αιματολογική κλινική του νοσοκομείου σε συνεργασία με COVID κλινικές στο νοσοκομείο και άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Για το ίδιο σχήμα είναι σε εξέλιξη 3 μελέτες, η μία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η δύο στην Ευρώπη. Νέα δημοσκόπηση τώρα καταγράφει μεταξύ άλλων τις απόψεις των πολιτών για τα προνόμια και την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Οι πολίτες συμφωνούν να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και μάλιστα με ποσοστό της τάξης του 57%. Με συντριπτικό ποσοστό 57% οι πολίτες συμφωνούν να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως προκύπτει από πρόσφατη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η έρευνα καταγράφει προβάδισμα 12,9% στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ περιλαμβάνει και ενδιαφέροντα ευρήματα ως προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης για την πανδημία, τα προνόμια των εμβολιασμένων, την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών αλλά και το εργασιακό. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 36,9% έναντι 24% του ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το ΚΙΝΑΛ με 6,8% και ακολουθούν ΚΚΕ με 5,5%, Ελληνική Λύση με 4% και Μέρα 25 με 3,3%. Σύμφωνα με την έρευνα, το 39% εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό έναντι 22% που απαντά το ίδιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Με συντριπτικό ποσοστό 57% οι πολίτες συμφωνούν να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, η υγειονομική για παράδειγμα και όσοι βρίσκονται στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων. Το 42% των ερωτηθέντων δηλώνει πολύ έως αρκετά ικανοποιημένο από τους χειρισμούς και τα μέτρα της κυβέρνησης στην περίοδο της πανδημίας, έναντι 54% που απαντά λίγο έως καθόλου. Να καταργηθούν οι περιορισμοί για τους εμβολιασμένους και να ισχύουν μόνο για τους ανεμβολίαστους ζητεί το 46% των πολιτών έναντι του 41% που απαντά το αντίθετο. Ως προς το εργασιακό, το 55% κρίνει ότι θα λειτουργήσει αρνητικά για τους εργαζόμενους η δυνατότητα διευθέτησης του ωραρίου με ατομική συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου. Επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Μέσα από την επιστολή ζητά αύξηση των συντάξεων και των επιδομάτων των ασθενών καρκινοπαθών. Παράλληλα στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται οι ανασφάλιστοι, οι συμπολίτες μας που βρίσκονται στο κατώτατο όριο της φτώχειας, ο εξορθολογισμός της συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων, ώστε οι αδύναμοι οικονομικά συνάνθρωποι μας, όπως τονίζεται, να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Χιλιάδες συνανθρωποί μας ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια από τον καρκίνο. Δυστυχώς, εκτός από τα προβλήματα υγείας, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα πενιχρά έσοδά τους, που δεν τους επιτρέπουν να αισιοδοξούν αφού αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα.
Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης απέστειλε στον Πρωθυπουργό επιστολή με την οποία ζητάει αύξηση των συντάξεων και των επιδομάτων των ασθενών καρκινοπαθών. Έχουν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Είτε πρόκειται για το επίδομα της πρόνοιας που είναι 313 ευρώ για την ακρίβεια, είτε έχουν αποθεραπευτεί κατά κάποιο τρόπο και δεν μπορούν να βρουν εργασία και παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα 200 ευρώ το μήνα, ή έστω με την οικογένειά τους 3 εκατοστάρικα. Και καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πάρα πολύ δυσμενή οικονομική κατάσταση, δεν τα βγάζουν πέρα. Παράλληλα, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, βλέποντας τα επίσημα στοιχεία, είναι τραγικά, καθώς το 30% του πληθυσμού είναι στο όριο της φτώχειας και περίπου 1 εκατομμύριο συνάνθρωποι μας βρίσκονται στο κατώτατο όριο της φτώχειας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση, τονίζοντας το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι στερούνται και των πλέον βασικών αγαθών. Μπορεί να θέλω να πάω στον γιατρό, δεν πάνε. Και τώρα να μιλήσουμε και για οδοντίατρο ή και άλλες. Ας πούμε εντός εισαγωγικών πολυτέλειες για αυτούς είναι δύσκολο. Ξέρω εγώ, διακοπές αναψυχή καλοκαίρι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δεν δικαιούται να κάνει και ένα μπάνιο. Είναι άμεση ανάγκη να αυξηθούν αυτά τα εισοδήματα αυτών των ανθρώπων. Όχι φυσικά και ένα εισόδημα 7-8 εκατοστάρικα είναι ικανοποιητικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι πλέον αδύνατοι οικονομικά άνθρωποι στην κοινωνία μας πρέπει να βοηθηθούν. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να. Με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν ή με φιλανθρωπία ή τα κοινωνικά παντοπολία. Αλλά δεν φτάνει, δεν είναι αρκετό. Ο κόσμος υποφέρει. Ένα από τα αιτήματα προς τον κύριο Μητσοτάκη είναι να εξαλειφθούν τα νομοθετικά εμπόδια για να λάβουν επιδόματα οι φιλοξενούμενοι και σύνταξη γύρατος ή αναπηρίας αυτοί που οφείλουν στα ταμεία αυτοαπασχολούμενων. Όπως λένε, 100.000 υπερχρεωμένοι βρίσκονται κυριολεκτικά σε αδιέξοδο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σας λέω, πραγματικά ζουν ένα βίο αβίωτο. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες από αυτές τις οικογένειες. Αναγκαστικά φιλοξενούν και άνεργο, μακροχρόνιο άνεργο, οι οποίοι ξέρετε δεν παίρνουν επίδομα, αλλά ούτε μπορούν να πάρουν και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γιατί φιλοξενούνται. Δηλαδή πλήρωνε κάποιος 30 χρόνια και επειδή για 5 χρόνια δεν μπόρεσε να πληρώσει. Με ποιο δικαίωμα το κράτος του κρατάει, ας πούμε, τα 30 χρόνια εισφορές, από την άλλη στιγμή που λένε ότι αυτό, ας πούμε, είναι και ένα περιουσιακό στοιχείο. Δηλαδή δεν το αναγνωρίζει τα 30 χρόνια προσφοράς και για τα 5 χρόνια που βρέθηκε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, που το ξέρουμε όλοι, είχαμε δεκαετή οικονομική κρίση, έχουμε τώρα τον κορονοϊό. Πολλοί κόσμος δεν τα φέρει πέρα, έχει χρεοκοπήσει και όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι το κράτος σε έναν άνθρωπο που ήταν οικογενειάρχης. Μεγάλο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι ανασφάλιστοι, οι οποίοι ναι μεν μπορούν να εξεταστούν στα δημόσια νοσοκομεία, όμως όταν χρειαστεί να γράψουν μια εξέταση σε νοσοκομείο, τα ραντεβού καθυστερούν για μήνες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να απευθυνθούν σε εξωτερικούς γιατρούς και να ξοδέψουν αρκετά χρήματα που δεν τους περισσεύουν. Δηλαδή παίρνει τηλέφωνο για μια μαγνητική, αλλά δεν έχουμε. Αναγκαστικά αυτό θα πάει να την κάνει έξω, η οποία στοιχίζει 1,5, 2, 2,5, 3 εκατοστάρικα, το οποίο που δεν τα βρει. Δηλαδή θα παίρνει ένα ΚΕΑ, θα παίρνει ένα και θα δώσει για εκείνο το μήνα την. Και αναγκαστικά είτε δανείζεται είτε τα αφήνει πίσω και ορισμένοι έχουν, αφήνουν πίσω το θέμα της υγείας τους. Δηλαδή στην ουσία σαν να παρετούνται ή να αποδέχονται τη μοίρα τους. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών επισημαίνει την ανάγκη εξορθολογισμού της συμμετοχής 25% στην παροχή των φαρμάκων για τους ασθενείς, ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά. Μπορεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας να έχουν απαλλαγή 0% ας πούμε, για τη συμμετοχή στα φάρμακα της χημειοθεραπείας, αλλά για όλα τα άλλα, επειδή δεν μπορεί να πάρει, δηλαδή και οπωσδήποτε κανείς δεν θα πάρει ένα γενώσιμο, θα πάρει τα κανονικά, ας πούμε, τα πρωτότυπα. Και αυτά ανεβαίνουν μέχρι 35% και 50% και 55%. Οπότε αυτό είναι ένα επιπλέον κόστος για τον ασθενή, που ας πούμε έστω και όποια μικρή σύνταξη και αν παίρνει ή και μεγαλύτερη, κάθε μήνα πρέπει να δίνει, ξέρω εγώ, 70, 80, 100, 150 ευρώ ανάλογα τις παθήσεις που έχει, επιπλέον για φάρμακα. Αυτό που περιμένουν είναι η θετική ανταπόκριση από πλευράς του Πρωθυπουργού για να μην κινδυνεύουν ζωές ανθρώπων εξαιτίας ελλιπούς νοσηλείας, θεραπείας και αποκατάστασης λόγω των πενιχρών εισοδημάτων τους και των μηδαμινών παροχών υγείας. Εκδήλωση για την επέτειο των 80 χρόνων από την εισβολή των ναζιστικών στρατευμάτων στην τότε Σοβιετική Ένωση και στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο πραγματοποιήθηκε στα συμμαχικά κημητήρια Ζέτενλινγκ στη Θεσσαλονίκη. Κατάθεση στεφάνων πραγματοποιήθηκε από τον Ρώσο πρόξενο Βλαντιμίρ Μαϊστρένκο, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, καθώς και τον υποδιοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού, αλλά και εκπροσώπους φορέων. Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιουνίου 1941, όταν τα ναζιστικά στρατεύματα του Χίτλερ άρχισαν την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα, 80 χρόνια μετά, στη Θεσσαλονίκη, στα συμμαχικά κημητήρια του Ζέιτενλινγκ, πραγματοποιήθηκε από το ρωσικό προξενείο εκδήλωση μνήμης και τιμής παρουσία του Ρώσου πρόξενου Βλαντιμίρ Μαϊστρένκο, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, του υποδιοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού Ιωάννη Ιντζέ και εκπροσώπων φορέων.
Αιωνία η μνήμη στους στρατιώτες της Ρωσίας που έπεσαν στη γη της Ελλάδας αναγράφεται στο μνημείο δίπλα στους τάφους. Τα κόκκινα καρύφαλα στους 10 τάφους των αγωνιστών Ρώσων πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων ενάντια στους Γερμανούς κατακτητές μας θυμίζει περίτρανα την αντίσταση και τον αγώνα κατά του ναζισμού. Στην ελληνική γη βρήκαν το τελευταίο τους καταφύγιο οι σοβιετικοί στρατιώτες, οι οποίοι παραλέα πολεμούσαν στην ελληνική εθνική αντίσταση. Η ελληνική εθνική αντίσταση θα είναι για πάντα στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι παρά τις τεράστιες απώλειες, 10% του πληθυσμού έχασε η Ελλάδα σε εκείνο τον αιματηρό πόλεμο, η αντίσταση συνεχιζόταν. Οι πολεμιστές μας έχασαν τις ζωές τους για την ελευθερία της μακρινής πατρίδας και για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Θα πρέπει, σκεφτόμενοι όλες αυτές τις απώλειες, ότι θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να πορευόμαστε σε ειρήνη και η Ευρώπη που έχει φτάσει σε τόσο ψηλά επίπεδα την αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, την αδερφοσύνη, θα πρέπει να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση και να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιες επαιτίους. Η ρωσική τάφη στο συμμαχικό νεκροταφείο είναι ένα εξαιρετικό και σπάνιο μνημείο, διότι υπενθυμίζουν μια σχεδόν ξεχασμένη σελίδα της ιστορίας της Ρωσίας και της Ελλάδας, δηλαδή τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις μάχες των Ρώσων στρατιωτών στο Μακεδονικό μέτωπο του 1916. Οι υψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες οδηγούν αρκετούς κατοίκους των μεγάλων πόλεων και όχι μόνο στα κολυμβητήρια. Ανάλογο είναι και το ενδιαφέρον του κοινού για το κολυμβητήριο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για μια σύγχρονη εγκατάσταση με εξειδικευμένο προσωπικό. Το κύμα καύσεων να δυσκολεύει την καθημερινότητά μας. Όσοι δεν μπόρεσαν να πάνε σε κάποια κοντινή παραλία της Θεσσαλονίκης, αναζήτησαν να δροσιστούν στα κολυμβητήρια. Στο Δήμο Ωραιοκάστρου αρκετοί ήταν αυτοί που απόλαυσαν τροσερές στιγμές. Προτείνω τον κόσμο να έρθουν εδώ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου και να δροσιστούν και να γυμναστούν και να περάσουν ωραίες στιγμές. Γυμναζόμαστε, είναι πεντακάθαρο, πολύ ωραίο περιβάλλον. Πολύ ζέστη. Ζέστη, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ζέστη. Τα δημοτικά κολυμβητήρια είναι μια ιδανική λύση για να περάσει κάποιος όμορφα και δροσερά. Δεν θα βγούμε. Ναι, κάθε μέρα είμαστε εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πεντακάθαρη, η θερμοκρασία είναι πολύ καλή και προτείνω όσους το σκέφτονται να μην το σκέφτονται άλλο. Νομίζω είναι κάτι το οποίο το χαίρεται ο κόσμος ήδη και εδώ είμαστε και αυτές τις μέρες ειδικά που έχει και πολύ ζέστη να κάνουν μια βουτιά ώστε να δροσιστούν. Και βλέπουμε ότι από το πρωί και συνομιλώντας με τα παιδιά υπάρχει προσέλευση κοινού. Δόξα τω Θεώ έχουμε προσέλευση αρκετή. Και από κοινό και από παιδιά τα οποία με τους προπονητές που έχουμε κάνουν μαθήματα ώστε να μάθουν να εξοικειωθούν με το νερό, να μάθουν να κολυμπούν. Στο συγκεκριμένο κολυμβητήριο υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες και μάλιστα οι υποδομές και το εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι ανοιχτό, είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Έχουμε ώρες κοινού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νομίζω κάτι σημαντικό. Οποιοδήποτε μπορεί να το επισκεφτεί, είτε δημότης μας είτε και από άλλους όμορους δήμους όπως και συμβαίνει ειδικά φέτος. Ο καθένας έχει το καθημερινό του πρόγραμμα, θα έρθει να κάνει την ατομική του προπόνηση. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι πλέον και γενικά ο κολυμβητικός κόσμος σε αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι κάτι φυσιολογικό όπως και το χειμώνα και με χιόνι, με όλες τις θερμοκρασίες. Το νερό είναι θερμενόμενο, είναι πολύ καλή ποιότητα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπει να κάνει την προπόνησή του και να φύγει ευδιάθετος να συνεχίσει την ημέρα του. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πιο ψηλά τις επόμενες ημέρες, όλοι μας αναζητούμε οάσεις δροσιά στην πόλη, ώστε να αντιμετωπίσουμε το κύμα καύσωνα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μας ακολουθεί αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.